Σας καλωσορίζουμε στην παράσταση Ελευθερία και Ένωσης, μια ομαδική δουλειά της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Φίλων Μουσικής και της εναλλακτικής ορχήστρας του Φιλαρμονικής του Δήμου Σιτίας. Εγώ είμαι εδώ να σας πω δύο πραγματάκια ενημερωτικά. Το ένα είναι να σας ζητήσω να κλείσετε, να χαμηλώσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Το δεύτερο να σας ενημερώσω ότι όλοι οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές και οι μουσικοί έχουν υποβληθεί σε τεστ COVID-19. Το τελευταίο που το ξέχασα είναι ότι, και το πιο σημαντικό, είναι ότι αυτές τις μέρες γίνεται μια δράση από το Επιμελητήριο Λασιθίου και τον Κυνηγητικό Σύλλογο και μαζεύει υλικά, τρόφιμα διαρκείας, φάρμακα, είδη ρουχισμού για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Μέχρι την Πέμπτη στις 10 η ώρα το πρωί μαζεύεται αυτό το υλικό. Στο Επιμελητήριο Λασιθίου αντιπρόσωπος, ο χώρος του Επιμελητηρίου είναι η εταιρεία Πλακάκη στην Καποδιστρίου και στον Κυνηγητικό Σύλλογο. Από μένα αυτά, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε. Δίνω το λόγο στην κυρία Ελένη Πλατανάκη, αντιδήμαρχο του Δήμου Σιτίας, να σας πει δύο λόγια. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί προκαλεσμένοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ σε μια τοπική δημιουργική παράσταση η οποία εστιάζει στα γεγονότα, δίνοντας συγχρόνως το νόημα ότι η Επανάσταση του 21, όπου και αν εξελίχθηκε στην ιστορία, είναι ότι ποτέ σαν λαός δεν σκύψαμε το κεφάλι, ποτέ δεν το βάλαμε κάτω, πάντα σηκώναμε το ανάστημά μας και με τόλμη και θάρρος προχωρούσαμε. Και συνεχίζουμε να προχωράμε στα ιδανικά και στις αξίες μας. Ζώντας εκ των έσω όλη αυτή την προσπάθεια και δημιουργία όλων αυτών των παιδιών, αλλά και όσων διαχρονικά έχουν συμμετάσχει σε παρόμοιες παραγωγές, έχω βιώσει την αγωνία τους και την πίστη τους σε αυτό που έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν. Έχοντας πάντα στο πλευρό αρρωγό και υποστηρικτή το Σύλλογο Φίλων Μουσικής, ένα σύλλογο που υπηρετεί τις αξίες του πολιτισμού. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε μια φιλαρμονική με ιδιαίτερη ιστορία που δημιουργεί παρακλάδια στον πολιτισμό και στην τέχνη, όπως είναι η εναλλακτική της ορχήστρα. Η μοναδική φιλαρμονική στην Ελλάδα που πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία μουσικοθεατρικές παραστάσεις, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των φιλαρμονικών. Η πόλη του Ερωτόκριτου, του Κορνάρου, του Καλογερίδη, του Δερμιτζογιάννη και τόσων άλλων έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό υλικό σε όλες τις μορφές τέχνης. Και εμείς, ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να προωθούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα τοπικές παραγωγές υψηλού επίπεδου. Άλλωστε, η προϊστορία όλων των τόπιων εκδηλώσεων μας δείχνει το ταλέντο και το μεράκι που περίσσια διαθέτει αυτή η πόλη, η δική μας πόλη. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Σιτίας, το ΔΟΚΑΣ, την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη αυτής της εκδήλωσης. Καλή θέαση. Και δύο λόγια από τη σκηνοθέτη της παράστασης, την κυρία Ειρήνη Δερμιζάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Χθες είχαμε την πρεμιέρα μας. Το είπα και χθες, αν κάποιοι ήταν εδώ θα το ξανακούσουν. Για μένα η παράσταση Ελευθερία και Ένωσης είναι ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί και εγώ ενώθηκα από πίσω με τον τόπο μου, γιατί λείπω εδώ και 20 χρόνια από τη Σιτία. Είναι μια ομαδική δουλειά. Εχθές πραγματικά ήμουν σαν τη μητέρα που περιμένει τα παιδιά της, 15 μουσικούς και 11 ηθοποιούς. Λες και δίνουν εξετάσεις για πανελλήνιες. Είναι μια παράσταση που κάναμε μέσα σε 2 μήνες. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ σκληρά και εντατικά. Και με το άγχος του COVID και των φωτιών, θα γίνει η παράσταση, δεν θα γίνει η παράσταση, ένα βήμα μπρος και 2 πίσω. Και τελικά τα καταφέραμε και είμαι πάρα, πάρα πολύ περήφανη για όλα τα παιδιά. Δεν θα πω άλλα. Ένα πραγματάκι μόνο. Έτσι, αν έχουμε blackout. Όχι, εντάξει. Γιατί μπορώ να μιλάω όλο, το καλύψω. Ένα πραγματάκι μόνο, ότι αφαιθείτε να δείτε την παράσταση με την καρδιά σας και όχι με τη λογική. Καλό βράδυ, ελπίζω να περάσετε όμορφα. Γεια σας.
Ευχαριστώ.